Νέα επίσημη ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για την καταστροφή ενός ακόμα αμερικανικής κατασκευής τεθωρακισμένου αρματος μάχης Abrams είχαμε πριν από λίγη ώρα, καθώς όπως είχαμε πει και προχθές, κάπου εκεί κοντά, στην περιοχή του Μπερντίτσι, όπου και καταστράφηκε το πρώτο άρμα, πρέπει να υπάρχει η φωλιά και των υπόλοιπων και έτσι ρωσικά αναγνωριστικά και επιθετικά drones σαρώνουν όλη την περιοχή για να τα βρουν και να τα αξιοδετερώσουν. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό ότι αυτή τη φορά το Ρωσικό Υπουργείο ενημέρωσε και για τον τρόπο που κατέστρεψε το εχθρικό άρμα, λέγοντας ότι χρειάστηκε μόνο μία βολή, η πρώτη βολή ενός ρωσικού άρματος μάχης TAF-72 B3, ώστε να καταστρέψει το μύθο του ανίκητου αμερικανικού άρματος μάχης και να μάθουμε για την πρώτη καταστροφή αμερικανικού τάγκ από ρωσικό. Ποιος θα το φανταζόταν ότι το 2024 ρωσικό άρμα μάχης θα άνοιγε πυρ και θα κατέστρεφε αμερικανικό και μάλιστα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ΗΠΑ, πληγώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το γόητρο των ΗΠΑ. Στη σημερινή ενημέρωση, οι Ρώσοι δεν ξέχασαν να αναφέρουν και την απώλεια ενός πυραυλικού συστήματος HIMARS, που και αυτό έγινε σκόνη χθες, καθώς επίσης και τις νέες μεγάλες ουκρανικές απώλειες, κυρίως στην περιοχή της Αυδίβκα, που αυτή τη στιγμή έχει καταστεί το επίκεντρο των πιο σφοδρών μαχών που διεξάγονται στην Ουκρανία.